Μετά το θάνατο από οξία βακτηριακή μυνηγκίτιδα, γυναίκα ηλικία 70 ετών από χωριό τη επαρχία Λευκοσία και καθώ παραμένει υπονοσηλεία, το πρώτο κρούσμα που αφορά σε 53χρονο εργαζόμενο σε κρατική υπηρεσία, νέο κρούσμα τη νόσου θέτει σε συναγερμό τι ιατρικέ υπηρεσίε. Λίγο μετά το μεσημέρι, ο διευθυντή των ιατρικών υπηρεσιών, Ανδρέας Γεωργίου, ενημερώθηκε για το τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά σε ιδιωτικό νοσοκομείο και το οποίο αφορά σε γυναίκα ηλικία 60 ετών, η οποία διαμένει σε προάστιο τη Λευκοσία. Ήμουν εκεί και είδα επιτόπου ένα νέο περιστατικό, το οποίο είχε εισαχθεί από ιδιώτη γιατρό με τη διάγνωση μυνηγκίτιδο. Και το περιστατικό βρίσκεται τον ήδη υπό εξέλιξη και είχαν γίνει όλες οι αναγκαίες εξετάσεις. Ύστερα από επικοινωνία και με τον Υπουργό Υγείας, αναλάβαμε και γίνεται μεταφορά σε συνεννόηση και με τον ιδιώτη γιατρό που είχε περιθάψει την ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Οι ιατρικές υπηρεσίες χορήγησαν την απαιτούμενη προληπτική φαρμακευτική αγωγή σε άτομα του στενού οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος της 60χρονης. Και καταγράψαμε περίπου 18 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή για να πάρουν επιγόντως κοιμιοπροφύλαξη. Να σας πω, μας προβληματίζει, αλλά δεν ανησυχούμε για το εξής λόγο. Γεωγραφικά δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση. Είναι απομακρυσμένα από τα τρία περιστατικά. Σε ό,τι αφορά το πρώτο κρούσμα οξείας βακτηριακής μυνηγκίτιδας που παρουσιάστηκε την Τετάρτη σε υπάλληλο συγκεκριμένης κρατικής υπηρεσίας, η κατάστασή του, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση. Ωστόσο, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, μακριά από άλλους ασθενείς.